Σοκ προκαλεί βίντεο που είδε το φω τη δημοσιότητα και το οποίο δείχνει μια κοπέλα στην Πάτρα να προσπαθεί να γλιτώσει από τον σύντροφό τη που τη χτυπούσε πηδώντα από το παράθυρο. Η έξαρση τη ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Στα πέντε ανέρχονται τα νέα περιστατικά ενδοοικογενειακή βία, εκ των οποίων τα τρία ιδιαίτερα σοβαρά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί τη Πάτρα το βράδυ τη Πέμπτη και το πρωί τη Παρασκευή. Στο ένα περιστατικό μάλιστα χρειάστηκε να πάνε τρεις φορές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, εκ των οποίων μία μέσα στη νύχτα και μία το πρωί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με τοπικό μέσο, ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το συμβάν της οδού Φωτήλα. Έντρομη μία γυναίκα έβαλε τις φωνές καθώς ο συντροφός της τη χτυπούσε και την έβριζε. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι μέσα στη νύχτα. Οι φωνέ συνεχίζονταν και τελικά η κοπέλα για να ξεφύγει πήδηξε από το παράθυρό τη στο πεζοδρόμιο. Ήταν τόσο μεγάλο ο τρόμο που βίωνε που ούτε καν παπούτσια δεν φορούσε. Επί τόπου έφτασαν περιπολικά και οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον δράστη, ο οποίο πρόλαβε και έφυγε. Συνελήφθη όμως το πρωί τη Παρασκευή στο πλαίσιο αυτοφόρου. Αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα και μετά στις 3 το απόγευμα ξαναπήγε στο σπίτι της γυναίκας και άρχισε να ζει τα χρήματα Τα οποία όπως ισχυριζόταν είχε εξοδέψει στο σούπερ μάρκετ